Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ο πρωτοχρονιάτικος Μπουναμάς για 51 εργαζόμενους στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ήταν η απόλυσή τους, που εργάζονταν σε διάφορους εργασιακούς χώρους, ακόμα και στα εργαστήρια υπολοιμάτων του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης στη Θέρμη ή ακόμα και στη Διεύθυνση Φυτοπροστασίας του Υπουργείου σας, κύριε Υπουργέ, στο κτίριο της Λεωφόρου Συγκρού. Όταν ξέρουμε ότι το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση, παρέχει υπηρεσίες που το καθιστούν θεματοφύλακα της ποιότητας και της ασφάλειας στην ανάπτυξη της γεωργίας, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, αποτελεί για τη χώρα μας αυτό το Ινστιτούτο σημείο αναφοράς για εξειδικευμένους ελέγχους και μεθόδους. Και αντί να ενισχυθεί και να μονιμοποιηθούν οι έμπειροι εργαζόμενοι με υψηλή εξειδίκευση και αυξημένα τυπικά προσόντα, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, εργάζονται εδώ και χρόνια με συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων που μαζεύουν κάπου 15 χρόνια σε προγράμματα που σχετίζονται άμεσα με τη δημόσια υγεία και την προστασία του καταναλωτή. Ανακοινώθηκε η απόλυσή τους. Και μάλιστα τους ανακοινώθηκε 5 του Γενάρη και είχε αναδρομική ίσχυ από 1η του Γενάρη. Γιατί μέχρι εκείνη την ημέρα αυτοί οι επιστήμονες, ναι, δουλεύανε. Έχουμε δηλαδή αναδρομική απόλυση. Και το αναφέρω γιατί οι υπηρεσίες τις οποίες απασχολούνταν πρακτικά είναι αδύνατο να λειτουργήσουν αφού το ποσοστό απολυμμένων σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει το 80%. Τώρα, στις ημέρες που ακολούθησαν από την κατάθεση της επίκαιρης ερώτησης μέχρι σήμερα έχουν συμβεί τα εξής. Έγιναν κινητοποιήσεις με πολύ μεγάλη συμμετοχή, έφτανε το 80% και ήταν συγκινητική η αλληλεγγύη και η συμμετοχή και των μόνιμων υπαλλήλων, που σημαίνει ότι χρειάζονται αυτούς τους συναδέλφους τους. Επίσης, αυτά τα δύο προγράμματα, υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και έλεγχος και αξιολόγηση βιοκτόνων προϊόντων, δόθηκε μία προσωρινή λύση, τελείως προσωρινή, με μία δίμηνη παράταση. Ενώ για το τρίτο πρόγραμμα, εσείς υποσχεθήκατε ότι θα φέρετε αυτή τη βδομάδα τροπολογία που θα τους δίνετε παράταση ένα χρόνο με νέα σύμβαση. Εμείς, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέμε και μέσα και από την επερώτηση, αλλά και μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας, είναι ότι αυτοί όχι μόνο πρέπει να επαναπροσληφθούν, αλλά να μετατραπεί για όλους τους εργαζόμενους που έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, εξασφαλίζοντας μόνιμη και σταθερή δουλειά σε όλους και φυσικά την απρόσκοπτη λειτουργία του μοναδικού Μπενακίου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και αναμένουμε να το επιβεβαιώσετε. Ευχαριστώ. Κυρία συνάδελφε, παραβιάζετε ανοιχτές θύρες σε σχέση με την πρόθεση αλλά και την ουσιαστική παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε στο θέμα της δυσλειτουργίας που για λόγους εξωγενείς και θα σας περιγράψω παρουσιάστηκε στις συμβάσεις των συγκεκριμένων εργαζομένων, να μπορέσουμε να έχουμε την συνέχιση της εργασιακής του σχέσης. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση σε ένα έργο εξαιρετικό το οποίο και αυτοί πραγματικά παράγουν στο Μπενάκιο και συνολικά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας μας. Όχι μόνο επιτρέπουν να έχουμε τις συμμορφώσεις που το κανονιστικό πλαίσιο υπαγορεύει για τη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ποιοτική παροχή υπηρεσιών, η οποία είναι γνωστή σε όλη την Ευρώπη για την διαχρονική λειτουργία του Μπενάκιου. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε στις 29 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε ένα ζήτημα σε σχέση με τις
συμβάσεις, τις δύο από τις τρεις συμβάσεις στις οποίες απασχολούνται μέσω προγραμμάτων οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, η οποία οφείλεται στην απόφαση του Επιτρόπου του Ελεκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έπρεπε να κάνει τον προσυμβατικό έλεγχο των συγκεκριμένων συμβάσεων και στον οποίο είχαν σταλεί από τις υπηρεσίες του Μπενάκιου οι συγκεκριμένες συμβάσεις και από την ΓΔΟΗ και από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου οι συγκεκριμένες συμβάσεις. Πλην όμως αυτό το οποίο δημιούργησε την καθυστέρηση και την μη δυνατότητα συνέχιση εκείνη τη στιγμή της εγκρίσεως είναι το γεγονός ότι επειδή το ύψος των συμβάσεων είναι άνω των 300.000 ευρώ το ετήσιο και πλέον απαιτείται έλεγχος προσυμβατικός από το αρμόδιο κλιμάκιο. Παλιότερα ήταν άνω των 500.000 η υποχρέωση αυτή. Τώρα έγινε για συμβάσεις άνω των 300.000. Με πράξη λοιπόν του Επιτρόπου, η οποία εκδόθηκε 29 Δεκεμβρίου, υπήρξε ουσιαστικά η απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται να γίνει ο έλεγχος από τον ίδιο, αλλά πρέπει να γίνει από κλιμάκιο. Έχει σταλεί ήδη συγκεκριμένες συμβάσεις στο αρμόδιο κλιμάκιο και βεβαίως γίνονται και οι όποιες επισημάνσεις για το επίγον του χαρακτήρα της συγκεκριμένης εξέτασης του αιτήματος αυτού, έτσι ώστε να μπορέσουμε πολύ γρήγορα το τυπικό αυτό πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε, απολύτως τυπικό μεν, αλλά αναγκαίο δε, να μπορέσει να ξεπεραστεί και να μπορέσουμε με βάση την αρχική σύμβαση για το πρόγραμμα αυτό που λέει ότι απασχολούμενοι στο έργο συνολικά να μπορούν να συνεχίσουν την εργασιακή του σχέση. Το ενδιαφέρον σας βεβαίως είναι απόλυτα κατανοητό και ευπρόσδεκτα το συνεπικουρεί τη δικιά μας προσπάθεια. Ξέρετε, φαντάζομαι από τους εργαζόμενους ότι τους συνάντησα την προηγούμενη Δευτέρα στο Υπουργείο και εκεί τους έδωσα ακριβώς τις πτυχές, τις νομικές κατά βάση του ζητήματος για τις οποίες ενημερώθηκα τελευταία στιγμή για την απρόπτη αυτή εξέλιξη, η οποία όμως αφορά αυτό που σας είπα, την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου, η οποία μας ξεπερνιέται, θέλει κάποιες μέρες για να συμβεί αυτό, ήδη έχουμε κινήσει για τη διαδικασία. Για να ολοκληρώσω στην πρωτολογία μου την οφειλόμενη απάντηση, σε σχέση με το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τις επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών, το οποίο είναι άσχετο από τον προσυμβατικό έλεγχο, έχει κατατεθεί ήδη η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση, η οποία πολύ άμεσα, εντός των επομένων ημερών, θα συζητηθεί σε κάποιο νομοσχέδιο από αυτά που συζητούνται στη Βουλή στην Ολομέλεια και βεβαίως θα είμαστε εκεί σε αναμονή της ευχάριστης υποστήριξης και από εσάς της συγκεκριμένης αυτής νομοθετικής ρύθμισης, η οποία δίνει τη δυνατότητα συνέχισης του έργου, το οποίο σας λέω πάλι και το λέω γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικοί επιστήμονες με πολύ ειδική γνώση και με πολύ μετρήσιμα αποτελέσματα επί του παραγόμενου έργου τους, τους οποίους οφείλουμε να στηρίξουμε για να μπορέσουν να συνεχίσουν και αυτοί αλλά και συνολικά τον Μπενάκιο το έργο το οποίο κάνουν, το οποίο είναι και αναγκαίο για τη χώρα, αλλά όχι μόνο αναγκαίο με βάση τις υποχρεώσεις της χώρας, αλλά ταυτόχρονα δίνει και μια εικόνα ποιοτικών υπηρεσιών, η οποία αναβαθμίζει συνολικά όλο αυτό το αντικείμενο σε όποιους συναλλάσσονται με τον Μπενάκιο. Κύριε Υπουργέ, είναι σαφές από την πρωτομιλία σας ότι εκτιμάτε τον Μπενάκιο και τους επιστημονές του και το έργο που παράγουν. Άρα αυτό σίγουρα πρέπει να το βοηθήσουμε ακόμα πιο πολύ. Όμως, πριν μπω στην απάντησή μου, θέλω να σας ενημερώσω και για κάτι άλλο με την ευκαιρία, ότι στο κτίριο της Λεωφόρο Συγκρού, που στεγάζει διάφορες διευθύνσεις της φυτοπροστασίας κλπ, είναι ασυντήρητο εδώ και χρόνια σε υποδομές, ούτε καν θέρμανσης, και ο ενεργειακός υπεύθυνος με έγγραφο ζητάει εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο που δεν έχει ούτε air condition. Εντάξει. Άρα, εμείς αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο, πρέπει να πάρετε μέτρα και εμείς ζητάμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και σεβασμός στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Μου το ζητήσανε να το βάλω και σας το λέω. Έρχομαι τώρα στην απάντησή σας. Κοιτάξτε,
Εμείς θεωρούμε ότι οι απολυμμένοι βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα αυτή τη στιγμή. Μέσα στην αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Γιατί οι δίμηνες Ιανουάριος-Φεβρουάριος θα λήξουν. Το ελεκτικό συνέδριο, έγιναν οι αλλαγές αυτές που περιγράψατε. Το όριο ήταν 500.000, τώρα μπήκε 300.000, έτσι είναι. Όμως αυτό θα απαντήσει σε 30 ημέρες. Τόσο είναι το χρονικό περιθώριο. Εάν κάνει και ορισμένες παρατηρήσεις και ζητήσει και πρόσθετα στοιχεία, τότε θα ακολουθήσουν άλλες 30 ημέρες. Δηλαδή, θα έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Κινδυνεύουν λοιπόν αυτοί οι απολυμμένοι να μείνουν στον αέρα και να μην υπάρχει λύση. Απλώς κουνάμε εκεί το γκόδωνα του κινδύνου, παίρνοντας υπόψη τις συνθήκες. Δεύτερον, στα προγράμματα έλεγχος και αξιολόγηση βιοκτώνων και υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εδώ το αντικείμενό τους, αυτά τα δύο προγράμματα μιλάω, εδώ αυτά τα προγράμματα αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους για τον άνθρωπο, για τα ζώα, για το περιβάλλον, προκειμένου να πάρουν άδεια κυκλοφορία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για την ασφάλεια, για την ανθρώπινη υγεία και συγκεκριμένα για τους πληθυσμούς που εκτίθενται μέσω των διατροφικών οδών, αλλά και μέσω του επαγγέλματός τους, όπως ασφάλεια περιβάλλοντος και οργανισμών που δεν αποτελούν στόχο κατά πολέμησης. Εξάλλου, υπάρχουν μέσα από το κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι για τριετία υποχρεώσεις που μέχρι το 2025 που κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων που γίνονται. Αλλά και το τρίτο πρόγραμμα, αυτό που θα φέρετε την τροπολογία, επισκόπηση επιβλαβών οργανισμών. Τι αφορά? Αφορά εγκατάσταση, εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που απειλεί τη φυτική παραγωγή της χώρας και το περιβάλλον με σημαντικές οικονομικές και όχι μόνο επιπτώσεις. Συνεπώς, είναι ανάγκη η μονιμοποίησή τους και όχι συμβάσεις, είτε δίμηνες είτε ετήσιες. Γιατί σήμερα στον Πενάκιο, κοιτάξτε να δείτε, εργάζονται συνολικά 199 εργαζόμενοι. Από αυτούς 126 είναι σύμβαση περιορισμένου χρόνου, συνήθως ετήσιες. Συνεπώς, εάν αποδεχόμαστε και συμφωνούμε για τον ρόλο, την εργασία του Πενακίου, αλλά και το υψηλό επίπεδο αυτών των επιστημόνων που τους χρειάζεται, άρα για την καλή του λειτουργία, αλλά και άλλων των υπηρεσιών που υπάρχουν στη Θέρμη και στο ΙΠΑΤ, στη φυτοπροστασία, χρειάζονται για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τομέα, για την εξασφάλιση των ίδιων των εργαζομένων με γνώσεις για την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος. Συνεπώς, πρέπει να γίνει μονιμοποίησή τους. Δηλαδή, να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Τι σας ζητάμε? Αναμένουμε στη δευτερολογία σας δέσμευση ότι η τροπολογία που θα φέρετε ακριβώς θα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, μετατροπής των συμβάσεων εργασία σε αορίστου. Κυρία συνάδελφε, ξεκίνησα την πρωτομιλία μου λέγοντας ότι παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Η διαφωνία μας είναι μόνο στο τελευταίο σκέλος τοποθέτησής σας. Θα πω λίγο γι' αυτό, αλλά πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μιλάμε για τρία διαφορετικά προγράμματα και σας εξήγησα γιατί για αυτά τα τρία διαφορετικά προγράμματα υπήρξε μπλοκή. Τι έχει γίνει από τότε? Έχει κατατεθεί η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση που είναι για το ένα από αυτά τα προγράμματα ήδη και εντός των επομένων ημερών, με το που θα υπάρχει όριμο νομοσχέδιο, θα συζητηθεί στη Βουλή και πιστεύω βεβαίως θα ψηφιστεί για να μπορέσουμε να κλείσουμε τυπικά μία εκκρεμότητα στην οποία όμως ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ζήτημα γιατί οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν επανέλθει με απόφαση της διοίκησης από τη στιγμή που είδαν ότι προωθείται συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Λοιπόν, το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο επίσης για τις άλλες δύο περιπτώσεις στις οποίες αναμένουμε την απόφαση του κλιμακίου, στην οποία έχουμε στείλει ήδη το αίτημα για τον προσιβατικό έλεγχο, τον οποίο πρέπει να έχουμε έγκριση,
έχει προχωρήσει στην μεταβατική λύση απορρόφησης, μάλλον απασχόλησης των εργαζομένων μέσα από δικούς του πόρους για ένα δίμηνο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί. Και δεν θα χρειαστεί ακριβώς επειδή και κατατέθηκε πλήρως ο φάκελος με το σχετικό αίτημα και το επίγον του χαρακτήρα που έχει ο συγκεκριμένος αυτός έλεγχος θα επισημανθεί όπως οφείλουμε να το κάνουμε, έτσι ώστε στον συντομότερο χρόνο να έχουμε και το αποτέλεσμα από εκεί για να μπορέσει να αναβιώσει ουσιαστικά το πρόγραμμα έτσι όπως το γνώριζαν οι εργαζόμενοι. Άρα αυτή τη στιγμή, για να γίνει κατανοητό, δεν μιλάμε για εργαζομένους οι οποίοι δεν πηγαίνουν στον εργασιακό τους χώρο, δεν πηγαίνουν στην εργασία τους, πηγαίνουν στην εργασία τους και αυτό έγινε μέσα από μια πολύ καλή και ειλικρινή συνεργασία και με τους ιδίους και βεβαίως με τη διοίκηση του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Οπότε το ένα είναι νομοθετικά, τα άλλα δύο προσδοκούμε την έγκριση η οποία είναι αναγκαία. Σίγουρα δεν θα υπερβούμε τους χρόνους οι οποίοι αναφέρονται. Εμείς θέλουμε πολύ γρήγορα αυτή η εκκρεμότητα να κλείσει, καθώς, και θα επαναλάβω σε αυτό, γίνεται ένα πολύ σοβαρό έργο, το οποίο αποτελεί και υποχρέωση της χώρας μας κανονιστικά και το οποίο έχει αναλάβει το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και γίνεται από πολύ άξιους επιστήμονες. Τώρα, στο θέμα της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό με βάση το ισχύον πλαίσιο δεν μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως με μια νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι σε πολλούς οργανισμούς οι οποίοι επιτελούν ένα συνεχές, ένα διαρκές έργο, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνεται και η προκήρυξη των θέσεων μονίμου προσωπικού και εκεί βεβαίως να αξιολογείται όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και η εμπειρία η οποία έχει δημιουργηθεί από κάποιους οι οποίοι δούλεψαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται ανά περίπτωση και βεβαίως με μια προτεραιοποίηση αυτών των ζητημάτων. Έχει προχωρήσει η κυβέρνηση και το έχει αποδείξει, να σας πω έτσι εμπράκτως, μέσα από τους διορισμούς που γίνανε στην εκπαίδευση το τελευταίο διάστημα, μονίμους διορισμούς, για να μην έχουμε τους αναπληρωτές οι οποίοι πήγαιναν, δούλευαν μερικούς μήνες, γύριζαν, δεν ξέρουν που θα βρουν την επόμενη χρονιά. Δηλαδή την κατεύθυνση και την απόφαση, την πολιτική, την έχουμε μετρήσιμα αποδείξει. Σίγουρα υπάρχει, δεν μπορεί να γίνουν όλα ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, αλλά είναι σωστό εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες και μια διαρκή ανάγκη παρουσίας εργαζομένων να γίνονται οι θέσεις αυτές μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και επαναλαμβάνω, όχι μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό, να γίνονται οι σχετικοί διαγωνισμοί και εκεί πέρα να αξιολογείται και η εμπειρία όσων έχουν απασχοληθεί. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μας ακούν οι εργαζόμενοι, τα ζητήματα, τα τυπικά, τα οποία έχουν δημιουργηθεί, λύνονται. Είμαστε μαζί τους και θέλουμε